Θέλω λίγο να μπούμε σε κλίμα ειδησιογραφίας. Θέλω λίγο να πάμε στο Αργαλοχώρι, να παρουσιάσουμε ωστόσο κάποια στοιχεία. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, αναφορικά με τους τρόπους που πρέπει τοπικοί φορείς, αρχές αλλά και το κεντρικό κράτος να στηρίξουν την τοπική κοινωνία και στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, στο Αργαλοχώρι, στο σεισμόπληκτο Αργαλοχώρι. Σε πολλές περιπτώσεις μόνο αυτό δεν γίνεται. Και στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ αυτό προκύπτει. Λοιπόν, σοβαρές ελλείψεις στο ΕΠΑΛ Αργαλοχωρίου. Στη Δευτέρα Λυκείου, τι έχουμε δει? 11 ώρες εβδομαδιαίως να λείπουν ουσιαστικά. Χάνονται από τους μαθητές, ενώ στην Τρίτη Λυκείου, και μιλάμε για μια πολύ σημαντική τάξη για το μέλλον των παιδιών, 35 ώρες εβδομαδιαίως. Κενά τα οποία μέχρι και τώρα που έχουμε μέσα Νοεμβρίου, η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν 2 μήνες. Φαίνεται ότι δεν καλύπτονται και το ερώτημα είναι ακόμα, δηλαδή παρά το γεγονός ότι έχουμε το πρόβλημα, πότε θα γίνουν αυτές πότε θα γίνει η κάλυψη των κενών. Αυτές οι τοποθετήσεις. Ειδικά μιλάμε για ένα σχολείο, για μια σχολική κοινότητα που θα έπρεπε να έχει στηριχθεί από την πρώτη στιγμή. Πόσο δύσκολο είναι να στρέψουμε το βλέμμα, αφήνουμε τις αποσμιώσεις, αφήνουμε το αρρωγή, αφήνουμε την πλατφόρμα, αφήνουμε τα χρήματα τα οποία δεν έχουν δοθεί ή σε πολλές περιπτώσεις δόθηκαν, αλλά όχι στο βαθμό που έπρεπε να έχουν δοθεί. Πόσο δύσκολο είναι να καλυφθούν κάποιες θέσεις. Από τη μία, σε μαθητές οι οποίοι πραγματικά βιώνουν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και από την άλλη βέβαια σε ενδυνάμει φοιτητές, σε ανθρώπους που θα δώσουν, σε νέους που θα δώσουν την προσπάθειά τους και θα δώσουν εξετάσεις στο μέτωπο των πανελλαδικών. Πόσο πολύ τους βοηθάμε. Ειδικά στον τομέα υγείας, στο ΕΠΑΛ Αργαλοχωρίου, το πρόβλημα είναι έντονο, καθώς χάνονται, πραγματικά χάνονται σχεδόν όλες οι ώρες ειδικότητας. Λοιπόν, πάμε στη σύνδεση. Κάναμε τον πρόλογό μας. Πάμε στην κυρία Στέλλα Ταμιολάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο ΕΠΑΛ Αργαλοχωρίου και μαθήτρια βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά, πολύ καλά εσείς. Βλέπουμε ένα πανό εδώ. Ο σεισμός, Θεοδόρα, πάμε να το δείξουμε. Γκρέμισε τα σπίτια μας. Εσείς το μέλλον μας. Πώς? Από την πρώτη στιγμή, δεν ξέρω αν ακούσατε τον πρόλογό μας, έπρεπε το κεντρικό κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, να στηρίξει αυτή την περιοχή, να στηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία. Παρά τα αυτά γίνεται το αντίθετο. Το αντίθετο ακριβώς γίνεται σε όλες, όχι μόνο στο δικό μας ΕΠΑΛ, παντού. Και στους ανθρώπους που μένουν στους γήσκους και στα παιδιά που μένουν στους γήσκους. Δυστυχώς, τίποτα δάρρωγη δεν έχει το Αργαλοχώρι από αυτή την ιστορία του σεισμού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, να εστιάσουμε λίγο στον τομέα υγείας στο ΕΠΑΛ, που χάνονται όλες σχεδόν οι ώρες ειδικότητας. Και αυτοί οι μαθητές αναμένεται να κληθούν, θα κληθούν να διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι, το τμήμα υγείας, το οποίο είναι τόσο πολύ επιτυχημένο, η τρίτη τάξη έχει 35 ώρες κενές την εβδομάδα και η δευτέρα 11 ώρες κενές την εβδομάδα. Η καθηγήτρια που ήταν να έρθει έχει πάρει άδεια ανατροφής και θα γυρίσει στις 12 Δεκεμβρίου. Αυτοί περιμένουν μάλλον τους 12 Δεκεμβρίου να φέρουν την καθηγήτρια που θα έρθει. Δεν έχουν καλύψει το κενό όμως. Και όταν θα έρθει η καθηγήτρια, τι θα γίνει, πότε θα προλάβει να καλύψει τα προηγούμενα, να καλύψει τα επόμενα και θα έχουν πάλι 11 ώρες κενές. Δημιουργείται θέμα με φόντο και τις ενδοσχολικές εξετάσεις των μαθητών. Και όχι μόνο, και ενδοσχολικές και πανελλήνιες. Πώς θα δώσουν τα παιδιά πανελλήνιες? Ξέρετε, παιδιά πώς θα δώσουν? Το βασικό είναι και οι ενδοσχολικές για να πάρουν και απολυτήριο. Ούτε απολυτήριο μπορούν να πάρουν. Ούτε και να δώσουν. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ φέτος πήγα στο Λυκείο. Και αυτά τα παιδιά τα βλέπεις όλη μέρα μέσα στην αυλή του σχολείου να κάνουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν, έχουν απογοητευτεί. Λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, να μην κάνουν την αναπλήρωση αυτή μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου που θα έρθει η καθηγήτρια που είναι να έρθει. Γιατί κάποιος έπρεπε να κάνει αυτή την, όχι να περιμένουμε 12 Δεκεμβρίου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε πανελλήνιες. Και σε τέτοιο τμήμα που είναι γυναικολογία, που είναι μυευτική, που είναι ανατομία, που είναι τόσα πολλά.
Και μιλάμε, κυρία Ταμιολάκη, για παιδιά. Και μιλάμε για παιδιά που πέρα από την ταλαιπωρία που έχουν βιώσει τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας με την εξαποστάσεως διδασκαλία, βρίσκονται σε μια πληγωμένη περιοχή, οπότε αντί να τους ελαφρύνουμε, τους δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο. Παιδιά, όλη η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ότι τα παιδιά περνάνε δυσκολίες από την ταλαιπωρία. Σε όλα τα σχολεία περνάνε. Ναι, μεν, χτυπάει μια πόρτα. Αν δεν το ζήσεις... Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ξέρετε, παραμένουμε δίπλα στην περιοχή. Σχεδόν καθημερινά στην εκπομπή μας πραγματοποιούμε ζωντανές συνδέσεις. Εγώ πραγματικά δεσμεύομαι να το ξαναπιάσουμε το θέμα. Πιστεύω να βγάλετε άκρη, να τρέξει εκπαιδευτική διαδικασία, διδασκαλία, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν αυτά τα παιδιά πρόβλημα, όχι μόνο να δώσουν πανελλαδικές και να εισαχθούν στην τριτοβάθμια, αλλά να πάρουν και απολυτήριο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Πρέπει να η δευτεροβάθμια και το Υπουργείο Παιδείας να αναβαθμιστούν πια. Είμαστε σε τριτοκοσμική χώρα μάλιστα, πια στην μάλιστα, παιδεία. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κυρία Ταμιολάκη. Όποια δεν έχουμε τίποτα, τίποτα δεν έχει υλικά το τμήμα. Θα το πιάσουμε περιμέναμε το θέμα, δηλαδή, περιμέναμε τώρα δηλαδή μια ομάδα, για να μην κάνω διαφήμιση, να φέρει τους οικίσκους, να φέρει προτζέκτορες, να φέρει... Δεν είναι αυτή η δημόσια υγεία, παιδεία. Δεν είναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.